Είμαστε live, είμαστε live. Στο Facebook λέει πως είμαστε live. Στο Instagram λέει πως είμαστε live. Άρα είμαστε live. Περιμένουμε να μπει λίγο κόσμος, να μας δει. Να καταλάβετε όλοι ότι είμαστε live. Γιατί σήμερα η συνταγή μας είναι μοναδική. Σήμερα θα φτιάξουμε ένα πάρα πολύ. Κάτσε να μπουν κι άλλοι, να μπουν κι άλλοι, να μπουν κι άλλοι. Και μετά να κάνω εισαγωγή. Μπείτε κι άλλοι, μπείτε κι άλλοι. Γεια σας. Καλώς ήρθατε στο σπίτι μου. Welcome. Στο Instagram έχω φτάσει πάρα πολύ, 1000 άτομα. Στο Facebook 1000 άτομα. Στο Instagram 1500 άτομα. Στο Facebook 1500 άτομα. Στο Instagram. Περίμενε. 2000 άτομα. Στο Facebook 2500 άτομα. Και συνεχίζουμε. Να ανεβούμε λίγο ακόμα, Μπράβο. 2.500 στο Instagram, 3.000 στο Facebook. Νομίζω πως σιγά σιγά πρέπει να αρχίσω να μιλάω και να λέω το τι ακριβώς σήμερα πρόκειται να φτιάξουμε. Λοιπόν, σήμερα θα φτιάξουμε μια συνταγή που νομίζω ότι όλοι αγαπάτε, όλοι θέλετε να μάθετε να φτιάχνετε. Είναι μια συνταγή που σας θυμίζει το σπίτι σας, τη μαμά σας, τη γιαγιά σας, γενικά οτιδήποτε παραδοσιακό θέλετε να κάνετε. Γεια σας στην Αυστραλία, την Εφθαλία Έφη, στο Facebook μιλάω τώρα. Τόνια Βαμβακά, καλημέρα, εγώ σε βλέπω και δουλεύω. Χωρίς φωνή όμως, για να μην ακούω και τη διώξω την κοπέλα. Λοιπόν, έφτιαξα τις μπάρες χθες, η Σία Γιατρά λέει τέλειες. Για να δούμε και στο Instagram. Αφού σας περιμένουμε πώς και πώς η Άννα Νταρέη. Καλημέρα Άκη, μπορείς την αναλογία για το ψωμάκι που έκανες θες είναι κάτω από το βίντεο, έχουμε, σε κάθε βίντεο που ανεβάζουμε έχουν το link με τη συνταγή για να μπορέσετε να το δείτε στο site, οπότε οτιδήποτε φτιάχνω υπάρχει το link στο site για να μπορέσετε να δείτε τη συνταγή και μετά να τη φτιάξετε. Λοιπόν, και πάμε να πούμε τι συνταγή θα φτιάξουμε σήμερα. Σήμερα θα φτιάξουμε κοτόπουλο λεμονάτο στο φούρνο με πατάτες. Μια συνταγή που ίσως και να σας φοβίζει, γιατί την έχετε φάει στην τέλεια εκδοχή, την εκδοχή που οι πατάτες λιώνουν, έχουν η λεμονένια γεύση και το κοτόπουλο από πάνω είναι ζουμερό και μαλακό και λιώνει στο στόμα με τραγανή πέτσα και το έχετε φάει και σε πολύ κακές περιπτώσεις. Σήμερα θα σας δείξω πώς μπορείτε όντως, από τη στιγμή που ξεκινήσουμε σε 10 με 15 λεπτά το φαγητό μας θα είναι μέσα στο φούρνο, θα είναι ό,τι πιο νόστιμο έχετε φάει ποτέ σε κοτόπουλο λεμονάτο στο φούρνο με πατάτες. Σας το εγγυώμαι, δεν υπάρχει περίπτωση. Είναι μια συνταγή που δουλεύει πάντα, είναι η πιο εύκολη συνταγή που μπορείτε να φτιάξετε. Όντως, έχετε ένα κοτόπουλο μέσα στο φούρνο. Το πιο απλό είναι να το ρίξετε μέσα στο φούρνο με λίγες πατάτες. Έχουμε και πρωτεΐνη και υδατάνθρακα και καλά λιπαρά γιατί θα βάλουμε ελαιόλαδο. Είναι ένα υπερπλήρες γεύμα. Οπότε, ανυπομονώ να μάθετε όλοι να φτιάχνετε κοτόπουλο λεμονάτο στο φούρνο με πατάτες. Η χάρη που θέλω να σας ζητήσω είναι όπως κάθε μέρα κάποιοι έτσι καλοθελητές να γράφουν από κάτω τη συνταγή σε όποια γλώσσα θέλουν, αγγλικά, ισπανικά, γαλλικά, γιατί βλέπουν και άνθρωποι από άλλες χώρες. Βοηθήστε με, γιατί εγώ τα λέω στα ελληνικά, αλλά αυτοί δεν καταλαβαίνουν τίποτα από αυτά που λέω. Οπότε νομίζουν ότι είμαι Άραβας, νομίζουν ότι μιλάω αραβικά. Κάπως έτσι ακούγονται τα ελληνικά στους ξένους. Φανταστείτε εσείς τώρα να ακούτε έναν Άραβα να μιλάει. Θα τον βλέπατε για πολύ ώρα, δεν θα τον βλέπατε. Οπότε βοηθήστε με, γράψτε από κάτω με βήματα τις συνταγές, ακριβώς το τι φτιάχνω. Έχουμε φτάσει 5.000 στο Facebook, 3.500 στο Instagram. Λοιπόν, λέει η Ματούλα, Φασιλή, εγώ βάζω πορτοκάλι αντί για λεμόνι. Μπορείτε να βάλετε και πορτοκάλι και λεμόνι. Θεωρώ ότι μόνο με πορτοκάλι θα του λείπει κάτι. Το λεμόνι ταιριάζει τέλεια με το κοτόπουλο. Τα ντόνετς θα φτιάξετε όλοι, τα pancakes θα φτιάξετε όλοι, τις κρέπες θα φτιάξετε όλοι. Τις μπάρες Δημητριακού και το ψωμάκι που φτιάξαμε χθες θα φτιάξετε όλοι. Γίνεται χαμός. Οπότε πάμε να ξεκινήσουμε να φτιάξουμε το ψωμάκι μας. Σήμερα έσβησα το φως από την κουζίνα γιατί νομίζω ότι γι' αυτό το λόγο έκανε αντίθεση και έκαιγαν και εγώ ήμουνα καθώς μαγείρευα τις προηγούμενες ημέρες. Οπότε θα μου πείτε κι εσείς, άμα φαίνομαι καλύτερα από χτες, άμα φαίνομαι καλύτερα καλώς, άμα δεν φαίνομαι καλύτερα θα ανάψω το φως. Τέλεια. Εδώ είμαστε. Φέρουμε καλύτερα ή όχι από χτες. Για πείτε. Αν είναι το ίδιο πράγμα, να ανάψω τα φώτα. Κοιτάξτε. Εντάξει, έχω βάλει diffuser πάνω στα φώτα. Πάνω στα φώτα έχω βάλει ένα φανελάκι για να διαχέει το φως καλύτερα και να έχω καλύτερο φωτισμό. Νομίζω ότι με σβηστά τα φώτα φαίνομαι καλύτερα. Για να δω. Ναι. Γιατί κάνει όλο το focus μπροστά και δεν κάνει πίσω και δεν καίγεται. Να γράφει ας πούμε ο κύριος
At UK δεν μπορούμε, λέει, να καταλάβουμε. Γράφει ο κύριος, δεν μπορούμε να καταλάβουμε τι λέμε. Οπότε, please, γράφετε από κάτω ή απαντήστε σε αυτούς. Βοηθήστε με λίγο και τον κόσμο που με ακολουθεί από το εξωτερικό να καταλαβαίνουν οι άνθρωποι τι λέμε και τι κάνουμε. Λοιπόν, πείτε τους, σήμερα θα φτιάξουμε μια classic recipe, Greek recipe. Lemon chicken in the oven with potatoes. And very easy to make, so follow my instructions and at the end of this video you will have the most delicious, tender, sexy, crispy chicken ever. Τα είπα και στα αγγλικά, να πω κι εγώ κάτι. Τώρα εσείς πρέπει να κάνετε follow up και να αρχίσετε να βοηθάτε την όλη κατάσταση. Λοιπόν, έχουμε φτάσει 6.000 στο Facebook και ανεβαίνουμε 4.500 στο Instagram, οπότε γίνεται χαμός, πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που πρέπει να προσέξουμε όταν φτιάχνουμε ένα κοτόπουλο λεμονάδα στο φούρνο είναι οι πατάτες. Γιατί? Κοιτάξτε τι γίνεται. Πολλές φορές να κάνουμε κοτόπουλο λεμονάδα στο φούρνο με πατάτες, αυτό που γίνεται είναι οι πατάτες να είναι νερόβραστες μέσα και να μην έχουν καθόλου ωραίο σχήμα και καθόλου ωραίο χρώμα. Οπότε το πρώτο πράγμα που πρέπει να προσέξουμε είναι τις πατάτες, όχι το κοτόπουλο. Το κοτόπουλο είναι εύκολο, είναι το πιο εύκολο κομμάτι. Οπότε πρέπει να δώσουμε σημασία στις πατάτες. Εγώ έχω πάρει εδώ πέρα πατατούλες και τις έχω πλύνει πάρα πολύ καλά με ένα σφουγγαράκι για να φύγει το χώμα που έχει. Γενικά πρέπει να καταλάβουμε ότι οι πατάτες είναι νόστιμες και ωραίες και θρεπτικές μόνο εφόσον χρησιμοποιούμε και τη φλούδα τους. Η φλούδα είναι απαραίτητη διατροφικά, πρέπει να τη χρησιμοποιούμε και πρέπει να μάθουμε να τη χρησιμοποιούμε. Και είναι πολύ πιο εύκολο από το να βγάζεις όλη τη φλούδα από την πατάτα κατευθείαν, να πάρεις και να την πλύνεις με ένα σφουγγαράκι και να τη χρησιμοποιείς κατευθείαν. Οπότε, αυτό που θα κάνω είναι πάρα πολύ απλό. Κοιτάξτε, παίρνω την πατάτα, την κόβω στη μέση και μετά νοητά εδώ πέρα υπάρχει μια γραμμή στη μέση. Παίρνω το μαχαίρι μου στη μέση και αρχίζω, πηγαίνω προς την αντίθετη πλευρά για να κόψω τις πατάτες και οι ντονάτες. Στη συνταγή, γιατί τη συνταγή την έχουμε αναλυτικά στο site μετά, έχω γράψει 5-6 πατάτες, 4-5, δεν ξέρω πώς είναι. Αυτό είναι σχετικό, είναι αναλόγως με τις πατάτες. Αυτό που θα κάνετε είναι για να κάνετε το φαγητό σας, δεν θα βάλετε ούτε παραπάνω πατάτες ούτε λιγότερες πατάτες. Πρέπει οι πατάτες που θα βάλουμε να είναι ακριβώς με το ταψί που θα χρησιμοποιήσουμε. Οπότε, αυτό που κάνω πάντα είναι, για να μην κόβω παραπάνω πατάτες και μετά είναι πάρα πολλές, γιατί άμα είναι πάρα πολλές θα είναι κάποιες πάνω από κάποιες άλλες και ουσιαστικά οι πάνω-πάνω θα γίνουν ψητές και κάποιες θα γίνουν βραστές. Οπότε τι κάνω, παίρνω και καθώς συμπληρώνω το ταψί βλέπω πόσες ακόμα πατάτες χρειάζεται να βάλω. Ως τώρα είμαι στις 3, εδώ είναι μικρούλες οι πατάτες και όπως βλέπετε τις κόβω και ντονάτες ωραίες. Ταψί, ταψί. Συνεχίζω, έχω και άλλες πατάτες εδώ. Κόψτε τις ωραίες, μεγάλες και ντονάτες. Πολύ σημαντικό είναι να τις κόψουμε όλες πάνω κάτω στο ίδιο μέγεθος για να μπορέσουμε να ψηθούμε στο φούρνο στην ίδια ώρα. Οπότε, εδώ. Και τώρα πώς το βλέπετε, έχει αρκετές πατάτες? Δεν έχει, λείπουνε πατάτες, οπότε θα συνεχίσω να κόβω πατάτες. Έχω και άλλες εκεί, δεν ανησυχείτε. Είναι πολύ πολύ σημαντικό να φροντίσουμε να φτιάξουμε ένα σωστό φαγητό. Θα κόψω και αυτή. Και τώρα πώς το βλέπετε, θέλει άλλες πατάτες ή δεν θέλει? Δεν έχει ήχο, λέει. Να χαρά. Έχω ήχο, έτσι δεν είναι, στο Facebook. Η καρμπονάρα σου. Τέλεια, έχω ήχο, έτσι δεν είναι. Οκ. Λοιπόν, τέλεια. Λοιπόν, θα χρειαστεί να βάλουμε άλλη μία πατατούλα ή όχι, τι λέτε? Μπορούμε να τις αφήσουμε έτσι όπως είναι, μπορούμε να βάλουμε άλλη μία πατάτα. Τώρα, αυτό που θα κάνω είναι, θα σας φέρω εδώ και έχω ένα τηγάνι που πραγματικά καίει. Αυτό που θα κάνω είναι να βοηθήσω τις πατάτες να πάρουν ωραίο χρώμα για μέσα στο φούρνο. Οπότε το μόνο που έχω να κάνω είναι να τις σοτάρω σε λίγο λάδι. Πού είναι το λαδάκι μου? Εδώ. Να ρίξω λίγο λαδάκι. Θα προσθέσω μέσα τις πατάτες. Και όση ώρα μου πάρει να ετοιμάσω το κοτόπουλο, εγώ το μόνο που θα κάνω είναι να σοτάρω τις πατάτες σε ένα τηγάνι. Τώρα βέβαια αυτό πρέπει να το κάνω σε δύο δόσεις, όχι σε μία, γιατί είναι πολλές πατάτες για αυτό το τηγάνι, θα πρέπει να έχω μεγαλύτερο τηγάνι, αλλά δεν πειράζει. Επειδή δεν θέλω να σας μπερδεύω να σας πηγαίνω πίσω μπρος, θα το κάνω σε ένα τηγάνι, εσείς το κάνετε δύο τηγάνια, εντάξει. Λοιπόν, πατσάκι πίσω και εμείς πίσω. Τέλεια! Λοιπόν, τώρα. Δεν ασχολούμαστε, αυτή την παρέλα την αφήσω στην άκρη, δεν ασχολούμαστε καθόλου μα καθόλου με το κοτόπουλο ακόμα. Γιατί?
Δεν θέλουμε να πιάσουμε το κοτόπουλο και να αρχίσουμε να πιάνουμε πράγματα μέσα στην κουζίνα, γιατί καταλαβαίνετε πως υπάρχει κίνδυνος να μεταδώσουμε τη σαλμονέλα ή οτιδήποτε άλλο μπορεί να έχει το κοτόπουλο. Οπότε, θα είμαστε συνειδητοποιημένοι. Θα θέλω να κατέξω λίγο, ανακατεύω λίγο τις πατάτες. Θα είμαστε συνειδητοποιημένοι ότι όταν ασχοληθούμε με το κοτόπουλο θα είναι και η τελευταία στιγμή που θα ασχοληθούμε με το κοτόπουλο και κατευθείαν θα το μαγειρέψουμε. Οπότε, η μαρινάδα για να κάνουμε το καλύτερο λεμονάτο κοτόπουλο είναι πάρα πολύ απλή και είναι αυτή που θα σας δείξω τώρα μέσα. Θα πάρετε ένα μπλεντεράκι και θα ρίξετε μέσα. Κάτσε γιατί τη συνταγή την έχω εδώ, αλλά τη συνταγή τη δείτε αναλυτικά ότι αλλιώς είναι από σάι. Έτσι πρέπει να δείξετε λίγο. Λοιπόν, έχουμε 3-4 σκελίδες σκόρδο. Εδώ. Πάνε μέσα στο blender. 3-4 σκελίδες σκόρδο. Εδώ. Επόμενο. Έναν κύβο κοτόπουλο. Εδώ. Παίρνουμε έναν κύβο κοτόπουλο. Αν θέλετε πάρα πολύ νερό, μπορείτε να έχετε και 1,5 κύβο. Άμα θέλετε, μπορείτε να έχετε έναν κύβο και λίγο αλάτι πιπέρι. Αυτό που θα κάνω και εγώ. Κύβος και λίγο αλάτι. Και λίγο πιπέρι. Χρειαζόμαστε άλλο πιπέρι στη μαρινάδα μας. Εδώ και εδώ. Επόμενο υλικό που θα ρίξουμε είναι το μέλι. Ελάχιστο μέλι, νομίζω ότι έχω 40 γραμμάρια μέλι. Ίσα-ίσα για να μπορέσει να καραμελώσει το κοτόπουλο μέσα του φούρνου και να κάνει πολύ ωραία κρούστα. Χρειαζόμαστε το μέλι για την κρούστα. Εδώ. Λοιπόν, πάει αυτό το μέλι. Θα ρίξουμε μέσα το ελαιόλαδο. Τη μουστάρδα. Σκόρδο, αλάτι, πιπέρι, κύβο κοτόπουλο, ελαιόλαδο, μουστάρδα, μέλι. Εδώ. Και ήρθε η ώρα για τον κύριο λεμόνι. Κάνουμε ένα λεμονάτο κοτόπουλο, οπότε θα ρίξουμε το ξύσμα και το χυμό από 2 λεμόνια. Ξεκινάω πρώτα με το ξύσμα. Εδώ. Πολύ εύκολη συνταγή, καθίστε. Αύριο μπακαλιάρο, ναι, αύριο θα κάνετε μπακαλιάρο. Δείτε τη συνταγή που έχω στο site, παραδοσιακός μπακαλιάρος. Και θα τη φτιάξουμε μαζί, ακριβώς την ίδια συνταγή θα κάνω. Απλά θα σας δείξω βήμα-βήμα πώς την κάνετε. Και να σας υποδείξω ότι σε 10 λεπτά μπορείτε να έχετε το φαγητό αυτό που όλοι νομίζετε ότι είναι τόσο δύσκολο να το φτιάξετε. Λοιπόν, βάλω το ξύσμα από τα 2 λεμόνια. Θα βάλω και το χυμό. Εδώ. Και όπως βλέπετε, συνεχίζω να σοτάρω τις πατάτες μου μέσα. Δεν έχω σταματήσει να σοτάρω. Εδώ. Να βάλω και τον άλλο. Το χυμό από το λεμόνι εδώ. Τέλεια. Μια χαρά θα είμαστε σήμερα. Τέλεια. Λοιπόν. Τώρα. Να καθαρίσω λίγο εδώ. Τέλεια. 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 Και μόλις καθαρίσω να πάω και αυτό πίσω. Και ήρθε η ώρα για τη ρίγανη. Ρίγανη θα ρίξουμε οπωσδήποτε μέσα. Εγώ έχω μια πολύ καλή ρίγανη. Τη ρίγανη την αφήνω εντελώς στο γούστο σας. Μπορείτε να βάλετε και μια κουταλιά στη σούπα. Μπορείτε να βάλετε και παραπάνω. Εντάξει, μην βάλετε πάρα πολύ γιατί θα πικρίσει το φαγητό. Μπορείτε να βάλετε και χυμάρι. Μπορείτε να βάλετε ό,τι μυρωδικά έχετε στο σπίτι σας. Δεν ξέχασα κάτι. Περίμενε. Μέλι, μουστάρδα, χυμάρι, νερό, ελαιόλαδο, λεμόνια, ρίγανη, σκόρδο και ζωμοκότα. Το μόνο που ξέχασα είναι το νερό. Αλλά το νερό δεν θα το ρίξω ακόμα. Θα το ρίξω αφού χτυπήσω όλα τελικά με στο blender και σφίξουνε μετά. Γιατί αν βάλετε και το νερό μέσα και το μίξερ σας δεν είναι πολύ καλό, παρακολουθήστε να σας πετάξει έξω όλο το μείγμα. Άμα το μίξερ σας είναι καλό, βάλετε και το νερό μέσα και χτυπήστε. Να δούμε τι γίνεται με τις πατάτες. Πάμε εδώ. Πού είμαι, εδώ. Τέλεια. Συνεχίζω. Σοτάρω τις πατάτες. Και ξαναγυρνάω εδώ. Ή μάλλον γυρνάω εδώ. Γιατί πρέπει να χτυπήσουμε στο blender τα υλικά μας. Λοιπόν, ερχόμαστε εδώ. Χτυπάμε καλά. Καλά. Αυτή η μαρινάδα πραγματικά δεν παίζεται. Δεν υπάρχει. Είναι κατά
κλειτική. Τώρα, είτε μπορείτε να προσθέσετε το νεράκι εδώ μέσα και να ανακατέψετε στη μαρινάδα, είτε μπορείτε να το ρίξετε μετά στις πατάτες. Τι από τα δύο θέλουμε. Και τα δύο δουλεύουν. Θα κάνουμε ό,τι από τα δύο θέλετε. Δεν έχω θέμα. Λοιπόν, θα τα ρίξουμε μετά. Λοιπόν, τώρα, συνεχίζω να ανακατεύω τις πατάτες εδώ πέρα. Και όπως βλέπετε, από τη στιγμή που ξεκινήσαμε, έχουν περάσει τίποτα 5 λεπτάκια τώρα και το φαγητό μας είναι σχεδόν έτοιμο. Η μαρινάδα μας είναι εδώ. Το νεράκι μας είναι εδώ. Οι πατάτες μου ψήνονται, οπότε το μόνο που έχουμε να κάνουμε είναι να διαχειριστούμε το κοτόπουλό μας τώρα. Και όπως σας είπα, πρέπει να είμαστε συνειδητοποιημένοι ότι όταν διαχειριστούμε το κοτόπουλο, θα διαχειριστούμε το κοτόπουλο και θα τελειώσουμε τη συνταγή. Θα ανακατέψουμε, θα τελειώσουμε και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, κοιτάξτε, θα φέρω το κοτόπουλο από το ψυγείο και θα το κόψουμε μαζί παρέα. Τέλεια. Λοιπόν, έχω ένα κοτόπουλάκι εδώ. Ξέρω ότι δεν είναι πάρα πολύ ωραία εικόνα να σας δείχνω πώς καθαρίζουμε το κοτόπουλο και πώς το φτιάχνουμε. Αλλά νομίζω πως όλοι θα έχετε ένα κοτόπουλο μέσα στο ψυγείο σας και θα θέλετε να καταλάβετε, να μάθετε μάλλον πώς το διαχειριζόμαστε. Τα πράγματα είναι πάρα πολύ απλά. Φοράμε γάντια. Σε καμία περίπτωση δεν πλένουμε ποτέ το κοτόπουλο. Το έχω ακούσει αυτό. Πηγαίνουν οι κοκκυρές, παίρνουν τα στήθια κοτόπουλα και τα πλένουν μέσα στην ορχήτη. Είναι ό,τι χειρότερο μπορείτε να κάνετε. Όταν πλένουμε οτιδήποτε στην ορχήτη, να ξέρετε ότι ενώ δεν φαίνεται, στα γονίδια από νερό πηγαίνουν σχεδόν σε όλη την κουζίνα. Οπότε γενικά, άμα θέλετε να προφυλάξετε την οικογένειά σας και τα παιδιά σας, ποτέ μην πλένετε κρέατα μέσα στο νεροχύτη. Είναι παράλογο, δεν υπάρχει κανένας λόγος. Από τη στιγμή που το κρέας θα βγει μέσα στο φούρνο και θα ψηθεί, οτιδήποτε θέμα μπορεί να είχε, έχει λυθεί. Έχουν σκοτωθεί τα πάντα. Οπότε, έχω ένα κοτοπουλάκι εδώ, ωραίο, σεξι. Και θα το κόψω σε μερίδες. Λοιπόν, καθίστε να κόψω λίγο εδώ πέρα το λαστιχάκι. Εντάξει, ακριβώς την ίδια συνταγή, ακριβώς την ίδια που κάνουμε σήμερα, κάνουμε στα έτοιμα γεύματα ΑΒ στον ΑΒ. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, τόσο παραδοσιακό και τόσο γευστικό. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Πρώτα απ' όλα, πρέπει να χωρίσουμε το στήθος με τα μπούτια. Έχω βίντεο στο YouTube πώς μπορείτε να καθαρίσετε κοτόπουλο, πώς μπορείτε να κάνετε τραγανό μπέικον, πώς μπορείτε να ξαλμυρίσετε μπακαλιάρο, όπως και αυτό το βίντεο έχω. Οπότε δείτε τα, όλα αυτά τα βίντεο, είναι πάρα πολύ χρήσιμα tips και ουσιαστικά χωρίζω το κοτόπουλο στη μέση, έχω χωρίσει τα μπούτια με το στήθος. Για τα μπούτια τα πράγματα είναι πολύ εύκολα, έτσι όπως είναι παίρνω το μαχαίρι εδώ, να σας δείξω. Κόβω στη μέση και έτσι όπως κόβω στη μέση, χωρίζω τα μπούτια πάλι στη μέση. 1-2. Και εδώ. Οπότε έχω 4 κομμάτια. Τώρα. Πηγαίνω στο στήθος και πηγαίνω από την πίσω πλευρά, εδώ πέρα που είναι οι φτερούγες, και έτσι όπως είναι παίρνω το μαχαίρι μου και κόβω τη μία φτερούγα και την άλλη φτερούγα. Να κατέψω λίγο πίσω το τηγάνι. Τέλεια. Με ισχύτε, το χερούλι που έπιασα από το τηγάνι θα το βάλω μετά κατευθείαν στη λάτζα. Και αυτό που κάνω πάντα είναι να κόβω το μικρό κομματάκι από τις φτερούγες εδώ πέρα. 1-2. Γιατί καίγεται και δεν είναι πολύ ωραίο καθώς βγαίνει το κοτόπουλο. Οπότε αυτό το πετάμε στα σκουπίδια και έχω 4 κομμάτια από τα μπούτια, 2 κομμάτια από τις φτερούγες, 6 ως τώρα. Και πάμε να κόψουμε και το στήθος. Για το στήθος, έτσι όπως είναι, το βάζουμε να κάθεται όπως είναι ολόκληρο πάνω στον πάγκο. Παίρνουμε το μαχαίρι, κόβουμε στη μέση, εδώ. Και μόλις κόψουμε στη μέση, ανοίγει ολόκληρο το στήθος. Εδώ. Τώρα, ο λαιμός σε κάποιους αρέσει, σε κάποιους δεν αρέσει. Άμα δεν τρώτε το λαιμό, απλά κόψε τον και πετάξτε τον. Άμα τον τρώτε, μην τον πετάξετε. Έτσι όπως είναι, βάλτε το μαζί με τα υπόλοιπα. Και έτσι όπως είναι τα στήθια, τα κόβω στη μέση. Εδώ. Ένα κομμάτι, θα το πιω εδώ. Μπράβο. Και εδώ. Οπότε πάντα μα πάντα το κοτόπουλο πρέπει να μας βγάζει 10 φιλέτα, 10 κομμάτια, 10 μερίδες, μισές μερίδες. Οπότε τώρα όπως είναι, σκίστηκε το γάντι μου, φέρνω το γάντι, το βγάζω αυτό, φέρνω το ξύλο κοπής μαζί με το μαχαίρι, πάει στη λάτζα, ανακατεύω τις πατάτες μου. Και πάμε πίσω στο κοτόπουλο. Το κοτόπουλο είναι σε κομμάτια. Θα ρίξω μέσα όλη τη μαρινάδα μου. Ξαναλέω, μπορείτε το νεράκι να το ρίξετε εδώ μέσα, στη μαρινάδα. Μπορείτε να το ρίξετε μετά, ό,τι τα δύο θέλετε.
Δεν πειράζει και τα δύο δουλεύουν, είναι καταπληκτικά. Και έτσι όπως είναι, τι κάνω. Κάνω ένα μασάζ στο κοτόπουλο με τη μαρινάδα. Είναι φανταστικό, δεν υπάρχει. Είναι η καλύτερη μαρινάδα που υπάρχει. Τώρα, αν αφήσετε το κοτόπουλο μέσα στο ψυγείο 3-4 ώρες με τη μαρινάδα, δουλεύει ακόμα περισσότερο, θα γίνει ακόμα πιο μαλακό. Θα γίνει πάρα πολύ σεξι. Λοιπόν, το κοτόπουλο μπορούμε να το βάλουμε καυτό νερό να καθαριστεί. Όχι βέβαια, τι είναι αυτό το πράγμα. Παιδιά, δεν βάζουμε ποτέ μα ποτέ το κοτόπουλο μέσα στο νερό. Εντάξει, λοιπόν, έχω και βίντεο στο YouTube για αυτή τη συνταγή, οπότε μπορείτε να τη δείτε μετά. Λοιπόν, μαρινάρουμε το κοτόπουλο και οι πατάτες μου είναι έτοιμες. Και αυτό που ήθελα να κάνω ήταν να δώσω λίγο χρώμα στις πατάτες μέσα στο φούρνο. Κοιτάξτε εδώ, έχω πάρει αυτό το υπέροχο χρώμα εδώ. Οπότε οι πατάτες μου θα ψηθούν μέσα στο φούρνο και θα γίνουν πάρα πολύ ωραίες και σεξι. Ενώ άμα τις έβαζα κανονικά χωρίς να τις δώσω χρώμα μέσα στο φούρνο, αυτό που θα γινόταν είναι να βράσουν και να μην γίνουν πάρα πολύ ωραίες. Τώρα, έτσι όπως είναι, βάζω το κοτόπουλο εδώ, πάνω στο ταψί, πάνω στις πατάτες και αυτό που φροντίζω είναι πάντα μα πάντα η πέτσα να είναι απλωμένη και η πέτσα να είναι προς τα πάνω. Σε περίπτωση που η πέτσα είναι προς τα κάτω, καταλαβαίνετε ότι το κοτόπουλο η πέτσα δεν θα γίνει τραγανή. Βλέπετε πως την απλώνω την πέτσα με τα χέρια. Εδώ. Αυτό θέλω να κάνετε κι εσείς. Απλώστε την πετσούλα. Τώρα από εδώ δεν έχει πέτσα, από εδώ έχει πέτσα. Απλώνω την πέτσα. Να είναι εκτεθειμένη η πέτσα. Τα μπουτάκια μου, Παναγία μου, θα γίνει αυτό ένα φαγητό. Κοιτάξτε εδώ. Δεν υπάρχει. Η πετσούλα είναι εδώ, τη βλέπετε. Οπότε την κάνω. Την απλώνω πάνω στο κοτόπουλο και βάζω την πέτσα προς τα πάνω για να μπορέσει να γίνει τραγανή. Εδώ. Και εδώ. Άντε, γεια. Τώρα, ρίχνω το νερό μέσα στο μπολ. Παίρνω όλη τη μαρινάδα που έχει μείνει. Χρειαζόμαστε νερό γιατί άμα δεν βάλουμε νερό το φαγητό μας θα καεί. Χρειαζόμαστε οπωσδήποτε νερό. Εδώ και εδώ. Δεν ξέχασα τίποτα. Και ρίχνω όλη τη μαρινάδα μέσα στο ταψί. Ένα, δύο, τρία. Βγάζω το γάντι. Κλείνω το μάτι και το φαγητό μου είναι έτοιμο για το φούρνο. Ο φούρνος μου είναι προθερμασμένος στους 200 βαθμούς. Θα ψήσω για 45 λεπτά με αλουμινόχαρτο. Μετά θα ξεσκεπάσω το αλουμινόχαρτο και θα ψήσω για άλλα 30 με 45 λεπτά και αναλόγως το πόσο δυνατός είναι ο φούρνος. Άρα σύνολο χρειαζόμαστε 1 ώρα και 1 τέταρτο με 1,5 ώρα. Εντάξει για το φαγητό μας. Οπότε, αλουμινόχαρτο. Αλουμινόχαρτο θα είναι το πιο νόστιμο κοτόπουλο λεμονάδα που έχετε δοκιμάσει. Δεν υπάρχει πιο ωραία συνταγή. Πετρεζίκη, εγγύηση. Και έτσι όπως είναι, εδώ 200 ο φούρνος. Βάζουμε μέσα για 45 λεπτά με αλουμινόχαρτο. Ξεσκεπάζουμε και ψήνουμε για άλλα 30 με 45 λεπτά χωρίς αλουμινόχαρτο. Να καθαρίσω λίγο εδώ. Τέλεια. Αυτό στην άκρη. Λίγο νεράκι. Λέει και να σας φέρω το έτοιμο για να σας δείξω πως έγινε. Ωραία, δεν λέω σημαίνει πολλά. Ένα μπολάκι. Λοιπόν. Αυτό είναι το έτοιμο κοτόπουλο λεμονάτο στο φούρνο με πατάτες. Η συνταγή δεν υπάρχει, το καταλαβαίνετε. Θα σερβίρω ένα πιάτο για να σας δείξω ακριβώς το πώς είναι. Έχει ζουμάκι, οι πατάτες, κοιτάξτε εδώ, έχουν γίνει σούπερ τραγανές, έχουν γίνει σούπερ σεξι και έχουν πάρει ωραίο χρώμα, γιατί τις δώσαμε χρώμα στο τηγάνι. Τα μπουτάκια έχουν γίνει σούπερ γευστικά και σούπερ σούπερ ζουμερά. Οπότε πάμε να σερβίρουμε μια μερίδα. Εδώ και εδώ και εδώ. Λοιπόν, πατατούλες. Το φανταστικό με αυτή τη συνταγή, καλά όλα φανταστικά είναι, είναι το ότι είναι ολοκληρωμένο γεύμα και ουσιαστικά γίνεται τόσο εύκολα στο φούρνο. Εσείς δεν χρειάζεται να κάνετε τίποτα. Όλα τα κάνει ο φούρνος για εσάς. Κοιτάξτε το πατάτες. Άντε, γεια.
Και επειδή αυτή την συνταγή την έχω φάει και εγώ και εσείς και σε καλές εκδοχές και σε κακές. Δηλαδή κάποιες φορές έχουμε φάει τις πατάτες λίγο άψητες, κάποιες τις έχουμε φάει λίγο καμένες, λίγο παραψημένες. Γενικά ήθελα να σας δώσω μια συνταγή που μπορείτε να κάνετε όλοι σας, να δουλέψει σε όλους και όλοι να φάτε ένα κοτόπουλο πεντανόστιμο. Στήθος ή μπουτί τι λέτε? Θα βάλω λίγο στήθος, λίγο μπουτί και λίγο ακόμα μπουτί. Και αυτή είναι η μερίδα μου. Υπάρχει ένα request ότι θέλετε να βλέπετε να καθαρίζω τα πιάτα. Δεν ξέρω, μπορώ να το κάνω, να πλένω τα πιάτα και να μιλάμε. Αφού πρώτα δοκιμάσω, θέλω να σας πω ότι το κοτόπουλο πραγματικά λιώνει στο στόμα. Η πετσούλα είναι τραγανή. Το μπούτι είναι τόσο μαλακό. Το μέλι μαζί με το λεμόνι και η μουστάρδα έχουν δουλέψει άψογα. Το άφημα. Και οι πατάτες. Κοιτάξτε. Πραγματικά λιώνουν στο μα. Τώρα, έχω φτιάξει ένα ταψί κοτόπουλο. Βγαίνει κι άλλο ένα, είναι δύο ταψιά. Θα τα φάω, δεν υπάρχει πρόβλημα. Και ήρθε η ώρα για τη λάτζα. Φαίνεται, τέλεια. Ωραία. Λοιπόν, θα μιλάμε καθώς κάνω τη λάτζα για λίγη ώρα. Να σας πω ότι όλες οι συνταγές βρίσκονται αναλυτικά στο site μας, aktutrix.com. Ανεβάζουμε τις συνταγές κάθε φορά με το τελειώσει το βίντεο. Πάντα όταν πλένουμε πιάτα να θυμάστε ότι δεν αφήνουμε το νερό να τρέχει πάρα πολύ. Θα αφήνουμε λίγο εδώ. Και το μυστικό είναι πάντα με πάντα να μην ξοδεύουμε πολύ νερό. Επειδή τώρα η λάτσα είναι γεμάτη και δεν έχω 2-3 πραγματάκια, σουκαρίζουμε και μαθήματα λάτσας και ξεπλένουμε εδώ. Αλλά εμένα βοηθάει πάρα πολύ και αυτό. Εδώ. Λίγο ακόμα. Και τώρα, όσοι αγαπηλώνουν τα πιάτα, θέλω να μου κάνετε ερωτήσεις. Λοιπόν, για να ρωτήσετε με πράγματα. Δεν έχω άλλον άνθρωπο για να μου λέει τις ερωτήσεις από τη στιγμή που με ρωτάτε. Αλλά νομίζω ότι θα μπορώ να βλέπω να φτιάχνω. Λοιπόν, εξαιρετικά πολύ εδώ. Θα πάρω μια πετσέτα. Να αρχίσω να βάζω και εδώ. Πάντα έτσι το κάνω. Βάζω και πετσέτα και πετσέτα. Και τώρα, δύο ταψιά κοτόπουλο. Δύο ταψιά το κοτόπουλο, να σας πω ότι τα τρως πάρα πολύ εύκολα και γρήγορα. Αυτό που μερικοί πιστεύουν είναι ότι το φαγητό χαλάει εύκολα. Αυτό είναι ένα σημαντικό κομμάτι και πρέπει να το πούμε. Να σας πω ότι το ταψί μόλις το βγάλα από το φούρνο, έτσι. Άμα το αφήσω να κρυώσει τώρα 20-30 λεπτάκια, δηλαδή να κρυώσει τελείως, και στη συνέχεια, όπως είναι, το βάλω κατευθείαν στο ψυγείο, τότε να ξέρετε ότι άμα βάλεις το φαγητό κατευθείαν στο ψυγείο, παρατείνεις τη διάρκεια ζωής του και μπορεί να έχει μέχρι και 3-4 μέρες διάρκεια ζωής. Το λάθος που κάνουν περισσότεροι και το φαγητό χαλάει είναι το γεγονός ότι αφήνουν το φαγητό σε θερμοκρασία δωματίου. Όταν αφήσεις σε θερμοκρασία δωματίου το φαγητό για 3 ώρες από τη στιγμή που το μαγειρέψεις, κατευθείαν μειώνεις τη μέση τη διάρκεια ζωής του. Οπότε αυτό πρέπει να σας γίνει μάθημα. Ό,τι φαγητό και να φτιάχνετε, ό,τι μάθει φαγητό. Αυτό που πρέπει να κάνετε είναι πάντα με πάντα. Το πρώτο σας μέλημα είναι να το βάζετε στο ψυγείο. Γι' αυτό το λόγο έχει μαγειάσει η γλώσσα μου και λέω μαγειρεύετε μόνο όσο θέλετε να φάτε. Γιατί όντως, εγώ τώρα το ταψί θα το κλείξω και θα το βάλω στο ψυγείο. Στο ψυγείο έχει διάρκεια ζωής τουλάχιστον 4 μέρες το κοτόπουλο. Όχι από τον νόμο, ο νόμος λέει 2, ειλικρινά. Αλλά σαν άκη σας λέω ότι 4 μέρες θα είναι σαν να το μαγειρέψετε την ίδια ώρα. Εφόσον κάνω τι, εφόσον με το που το μαγειρέψω, και όταν λέω με το που το μαγειρέψω το εννοώ, τα αφήσω να κρυώσει και κατευθείαν να το βάλω στο ψυγείο. Αυτό δεν ισχύει μόνο για το κοτόπουλο, ισχύει για όλα τα φαγητά. Δηλαδή το μεγάλο λάθος που κάνουν οι νοικοκυρές και οι μανάδες είναι ότι ετοιμάζουν το φαγητό την προηγούμενη το βράδυ και τα αφήνουν έξω πάνω στην κουζίνα ή μέσα στην. Πώς το λένε,
ή μέσα στο φούρνο για να το φάνε τα παιδιά την επόμενη μέρα. Το φαγητό, αν το αφήσουμε 12 ώρες από την υγρασία δωματίου, είναι κατευθείαν σαν να είναι φαγητό τρίτης, τέταρτης ημέρας. Δηλαδή, θεωρητικά μπορεί και να χαλάσει το φαγητό, αν το αφήσουμε 6 με 12 ώρες έξω. Και τώρα που γίνει ένα μικρό χαμούλη λίγο με, με τον κορονοϊό και ο κόσμος άρχισε περισσότερο να συνειδητοποιεί ότι μερικά πράγματα δεν παίζεις. Το πιο σημαντικό κομμάτι που δεν πρέπει να παίζεις είναι το φαγητό. Γιατί πρέπει να σας εξηγήσω λίγο τι ακριβώς συμβαίνει. Σε περίπτωση που φτιάξουμε ένα φαγητό και αναπτυχθούν βακτήρια πάνω στο φαγητό, σε περίπτωση που το ξαναζεστάνουμε, τα βακτήρια θα σκοτωθούν. Οπότε το κακό που γίνεται είναι πάντα μα πάντα ότι αφήνουν τοξίνες. Οι τοξίνες δεν σκοτώνονται καθώς ζεσταίνουμε το φαγητό. Οπότε πάντα μα πάντα θα πρέπει όταν μαγειρεύουμε ένα φαγητό κατευθείαν μα κατευθείαν να το βάζουμε στο ψυγείο. Στο ψυγείο δεν αναπτύσσεται τίποτα. Αργεί πάρα πολύ ο ρυθμός ανάπτυξης των βακτηρίων. Οπότε γενικά το όλο πράγμα παρατείνει τη διάρκεια ζωής του φαγητού μας. Λοιπόν, θα καθαρίσω λίγο και εδώ. Μετρήσαμε. Τέλεια. Αυτό πάει εδώ. Αυτό πάει εδώ. Πεντακάθαρη κουζίνα, κοιτάξτε. Καψάρα εδώ, πιάτο εδώ, παίρνω πιάτο μαζί με κοτόπουλο για να φάω. Εντάξει, τώρα άμα θέλει κάποιο φαγητό, στην Αγία Παρασκευή είμαι, έχω δει τα πια κοτόπουλο. Μπορείτε να έρθείτε. Ευχαριστώ, θα το σφιλέψω, δεν έχω θέμα. Με ξεμυρίζει το σπίτι μου τόσο κοτόπουλο λεμονάδα, δεν μπορείτε να φανταστείτε πόσο ωραία μυρίζει. Και γενικά αυτό, νοικοκυρές, δεν μπλένουμε ποτέ μα ποτέ και όλοι γενικά κρέατα στη λάτζα, δεν το κάνουμε ποτέ αυτομάτως, έχουμε γεμίσει όλη μας την κουζίνα με μικρόβια. Δεύτερον, όταν ψήσουμε κάτι μέσα στο φούρνο σίγουρα παστεριώνεται, δεν υπάρχει κάποιο θέμα, δεν υπάρχει περίπτωση να έχει κάτι κακό. Τρίτον, με το που ψήσουμε το φαγητό, το αφήσουμε μία ώρα, μισή ώρα, 10 λεπτά, πόση ώρα χρειάζεται για να κρυώσει έξω και κατευθείαν στο ψυγείο. Δεν περιμένουμε να φάμε μετά από 3-4 ώρες, γιατί αυτό το πράγμα οξυδώνει το φαγητό, το χαλάει. Από τη στιγμή που κατεβεί κάτω από 69 βαθμούς το φαγητό, γιατί στους 70 περίπου σκοτώνει τα πάντα, είναι στους 100 όταν βράζει. Με το που κατεβεί στους 69, αρχίζει στην επιφάνεια και πιάνει βακτήρια. Και αυτά πηγαίνουν προς τα μέσα. Οπότε τι πρέπει να κάνουμε, να εκμηδενίσουμε το χρόνο από τους 4 έως τους 69 βαθμούς. Γι' αυτό το λόγο βάζουμε κατευθείαν τα πράγματα μέσα στο ψυγείο. Παρατείνουμε τη διάρκεια ζωής, δηλαδή τα φαγητά μας μπορεί να κρατήσουν και 3 φορές παραπάνω. Ένα κοτόπουλο λεμονάτο στο φούρνο με πατάτες, εφόσον το μαγειρέψω, το κρυώσω γρήγορα και το βάλω στο ψυγείο γρήγορα, μπορεί να κρατήσει και 5-6 μέρες στο ψυγείο και να μην έχει πρόβλημα. Αυτό το λέω δεν είναι νόμιμο, γιατί ο νόμος λέει 2 με 3 ημέρες, αλλά πραγματικά σας λέω εκ πείρας μπορεί να κρατήσει, δηλαδή κρατιέται και τρώγεται μια χαρά. Μην το δει τίποτα ο ΕΦΕΤ και μου πει ότι κάνω τέτοια προπαγάνδα. Δεν λέω να το κρατήσετε 6 μέρες, αλλά σίγουρα το φαγητό σας τη δεύτερη μέρα θα είναι σαν να το μαγειρέψετε και την τρίτη μέρα σαν να το μαγειρέψετε την πρώτη μέρα. Αυτό πρέπει να έχετε στο μυαλό σας. Ότι πρέπει το φαγητό μας να είναι φρέσκο τη δεύτερη και την τρίτη μέρα καθώς τρώμε. Τώρα, εγώ θα συνεχίσω να τρώω το κοτόπουλό μου στις 11 η ώρα το πρωί, 10.30. Νομίζω πως έχετε συνηθίσει πια να κάνετε τέτοιες συνταγές. Αύριο φτιάχνουμε μπακαλιάρο μαζί. Πάρτε όλα τα υλικά για τον μπακαλιάρο σκορδαλιά που έχω στο site μου. Θα φτιάξουμε το πιο νόστιμο μπακαλιάρο ever. Έχω και βίντεο πώς να ξαλμυρίσετε τον μπακαλιάρο, τα είπαμε αυτό, και βίντεο πώς να τηγανίσετε bacon έχουμε. Πραγματικά το έχουμε. Πρέπει να το δείτε για να κάνετε crispy bacon. Οπότε, ετοιμάστε τον μπακαλιάρο σας και αύριο θα φάμε μπακαλιάρο σκορδαλιά μαζί. Τέλειο, οργανωμένο, νοικοκυρεμένο. Τα πούπουλα που έχει το κοτόπουλο δεν θα τα βγάλουμε. Κοίταξε, πολύ δύσκολα είναι να. Η αγάπη Παντελίδου ρωτάει, πολύ δύσκολο είναι να έχει πούπουλα πια το κοτόπουλο. Άμα έχει φλόγες τροτακές, αλλά άμα τα βάλουμε στο φούρνο και τα κάψουμε, τα βγάζουμε μετά. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Αν είναι καυτό, πώς θα το βάλω στο ψυγείο. Δεν σου είπα να το βάλεις καυτό, σου είπα να το αφήσεις να κρυώσει και μετά να το βάλεις στο ψυγείο. Δηλαδή, πόση ώρα θα πάρει, 20-30 λεπτά. Τι άλλο πρέπει να πούμε. Ριζόγαλο θέλετε. Θα δείξω χαλβά σιμιδαλένιο τις επόμενες μέρες. Θα δείξω μπέργκερ, πίτσα, κρόκ μαντάμ. Τι άλλο. Αυτά. Τι άλλο να δείξω, Παναγία μου. Μην ξεχάσετε να φτιάξετε τη συνταγή. Αν μπορείτε, κάντε και μια κοινοποίηση με το που τελειώσει το βίντεο. Ξέρω τι θα κάνετε, γιατί με αγαπάτε και εγώ σας αγαπάω. Ένα subscribe στο κανάλι μας στο YouTube. Ό,τι χρειαστείτε για μέσα στην κουζίνα σας, στο e-shop μας, τηγάνια, κατσαρόλες και όλα τα υπόλοιπα τα έχουμε.
Έγινε ένα μικρό χαμούλη, ειλικρινά. Είχαμε 400-500 παραγγελίες, δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Γιατί έχουμε δωρεάν μεταφορικά. Δεν πληρώνετε τίποτα στα μεταφορικά. Οπότε, ό,τι χρειάζεται στην κουζίνα σας, ευκαιρία να το πάρετε. Αυτά, φιλάκια πολλά και ραντεβού αύριο στο live για το Μπακαγιάρο Σκορδαλιά. Γεια σας. Τερματισμός. Κοινοποίηση. Πάει το Instagram.